αποφασισμένοι να ακούσουμε τι έχουν να προτείνουν οι κυβερνήσεις, αλλά και πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εντός των επόμενων ημερών. Ντίνο. Βεβαίως. Βλέποντας και κάνοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέγιο Αχνιώτη, πρόεδρο του ΕΤΕΚ, καθώς χθες, τις τελευταίες ημέρες μάλλον, είχαμε ένα υπόμνημα από το ΕΤΕΚ για τον τρόπο που πρέπει να επαναλειτουργήσουν τα εργοτάξια και η οικοδομική βιομηχανία γενικότερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Αχνιώτη. Δεν ακούμε τον κύριο Αχνιώτη. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, ένα υπόμνημα του ΕΤΕΚ για τον τρόπο που πρέπει να επαναλειτουργήσουν τα εργοτάξια και η οικοδομική βιομηχανία. Τι περιλαμβάνεται σε αυτό το υπόμνημα, κύριε Αχνιώτη? Το υπόμνημα που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ναι, ουσιαστικά καθόριζε ότι υπεδείκνει, αν θέλετε, ότι για να λειτουργήσει η κατασκευαστική βιομηχανία θα πρέπει να λειτουργήσουν οι τρεις βασικοί πυλώνες, mm-hmm, που είναι οι εργοληπτικές εταιρείες με τους συνεργάτες τους, προμηθευτές και καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών οικοδομής, τα συμβουλευτικά γραφεία, οι μελετητές και οπωσδήποτε οι τοπικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Όπως είναι Φερρυμπίνη η Αρχή Ηλεκτρισμού, η ΣΥΤΑ, τα Δημαρχεία, Συμβούλια Αποχετεύσεως κλπ. Για να μπορεί να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοταξίων. Ναι. Βεβαίως μέσα από αυτήν την, αν θέλετε, προσπάθεια που θα γίνει για επανεκκίνηση της οικονομίας, δεν πρέπει να μας διαφεύγουν και οι δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την αποτροπή της μετάδοσης του κορονοϊού. Ναι. Οι δραστηριότητες μέσα στα εργοτάξια είναι ιδιαίτερες, οι συνθήκες και πάλι ιδιαίτερες και μεταβαλλόμενες. Έχουμε εργαζόμενους από διάφορες χώρες με διαφορετικές κουλτούρες, άρα όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τύχουν διαχείρισης και γνωρίζω ότι προωθείται η έκδοση ενός πρωτοκόλλου, ναι, κατευθυντήριων οδηγιών. Ήταν κάτι που είχατε επισημάνει και είχατε ζητήσει ως ΕΤΕΚ. Να υπάρξει δηλαδή μια καθοδήγηση και ένα πρωτόκολλο για το πώς, ναι, πρέπει να λειτουργούν τα εργοτάξια, ναι, σε αυτές τις συνθήκες. Το είχαμε, ναι, ζητήσει από τη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό και, ναι, το υποβάλαμε σε γραπτό υπόμνημα. Ξέρω, γνωρίζω ότι αυτό είναι υποέκδοση και αντιλαμβάνομαι σε μια-δυο μέρες θα δημοσιοποιηθεί. Mm-hmm. Ήδη επικοινωνώντας και με διάφορους εργολάβους, είναι και από την πλευρά τη δικιά τους σε μια φάση προετοιμασίας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά τα εργοτάξια και δεν έχουμε αυταπάτες ότι τη Δευτέρα το πρωί δεν θα είναι ομαλές οι συνθήκες, αλλά θα υπάρξει εκ των πραγμάτων μια μεταβατική περίοδος ορισμένων ημερών, ούτως ώστε να προετοιμαστούν το κάθε εργοτάξιο για να μπορέσει να λειτουργήσει, ναι, απρόσκοπτα και μέσα στο πλαίσιο που θα έχει καθοριστεί. Ναι, διότι είναι ένας χώρος που υπάρχουν κοντινές αποστάσεις, υπάρχει επαφή, άρα θα πρέπει να ληφθούν σαφώς προληπτικά μέτρα, να είναι ξεκάθαρο για όλους, όπως είπατε κι εσείς. Και υπάρχει και το θέμα της παρακολούθησης, έτσι, και της περιφρούρησης αυτών των μέτρων προφύλαξης. Αυτό πώς θα γίνεται, κύριε Αχνιώτη? Κοιτάξτε, με βάση των νόμων υπάρχουν οι λειτουργοί ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, ιδιαίτερα, ναι, στα μεγάλα έργα, σε μόνιμη βάση, και στα μικρότερα έργα μέσα από το σχέδιο ασφάλειας και υγείας που καθορίζεται η αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων θα ενσωματωθεί και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κίνδυνου της μετάδοσης της νόσου και οπωσδήποτε οι υπεύθυνοι των εργοταξίων μικρών ή μεγάλων έχουν ευθύνη να συμμορφωθούν με τις μεθοδολογίες που θα καθοριστούν με βάση το υπόμνημα ή, ναι, το καθοδηγητικό έγγραφο που θα εκδοθεί. Ναι.
Επειδή αναφερθήκατε ήδη ότι υπάρχουν πολλά πρόσωπα από διαφορετικές χώρες που εργάζονται στα εργοτάξια, άρα διαφορετικές κουλτούρες, θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση εκεί, μια προσοχή, όλοι να τηρούν τα μέτρα. Και ακούμε ότι θα πρέπει να γίνουν και πολλά διαγνωστικά τεστ σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μια μερίδα του πληθυσμού που δεν έχει μέχρι τώρα εξεταστεί. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, υποδείξαμε και βεβαίως είναι και στους επαγγελματίες γνωστό, ναι, ότι οι άνθρωποι από άλλες χώρες, ασιατικές κυρίως, έχουν άλλη κουλτούρα στο πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα, ναι, και οπωσδήποτε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή πώς εντάσσονται στο εργατικό ενεργό δυναμικό για να αποτραπεί οποιαδήποτε μετάδοση του νόσου από αυτούς τους πληθυσμούς. Mm-hmm. Η κάθε εταιρεία, η εργοληπτική εταιρεία, θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα πώς θα διαχειριστεί αυτούς τους ανθρώπους και πώς, αν χρειάζεται, πώς θα μεθοδεύσει την ιατρική εξέταση. Ναι. Μία από τις συζητήσεις σας ήταν και η ηλεκτρονική αδειοδότηση, όπως έχω δει, κύριε Αχνιώτη. Ναι. Οπωσδήποτε, ναι, αυτό το ζήτημα χρονολογείται, θα έλεγα. Ναι. Βεβαίως και λόγω των εκτάκτων καταστάσεων που βιώνουμε, το επαναφέραμε ως επιτακτική ανάγκη. Δεν έχουμε αυταπάτηση ότι μέσα στις επόμενες λίγες μέρες θα εφαρμοστούν τέτοια συστήματα που χρειάζονται υποστήριξη σοβαρή από πλευράς λογισμικών κλπ. Ναι. Γνωρίζω ότι ετοιμάζονται κάποια ανάλογα εργαλεία. Έχουμε επαφή και με το Πολυδομία, με το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, που έχει καθιερωθεί, που έχει συσταθεί το τελευταίο καιρό, ναι, με τον ίδιο τον κύριο Υφυπουργό, και θεωρούμε ότι αυτά θα κυλήσουν πολύ πιο γρήγορα από ότι θα ανέμενε κάποιος υποκρονικές θα συνθήκες. Κυλήσουν γρήγορα, γρηγορότερα. Μιλάμε για την αδειοδότηση των εργοταξίων, έτσι, να γίνονται οι διαδικασίες με ηλεκτρονικό τρόπο και... Όχι. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αφορά την πολεοδομία και τις αρμόδιες αρχές για έκδοση αδειών οικοδομής. Ναι. Αυτό να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και να γίνεται, θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Βεβαίως θα μας ήταν χρήσιμο στην εποχή που ζούμε με τον κορονοϊό, αλλά όταν δημιουργηθούν οι υποδομές θα μας μείνουν κιόλας, έτσι. Αυτό λέμε. Ναι. Έπρεπε να είχαν ήδη γίνει αυτά τα πράγματα. Ναι. Εκείνο που έχω πληροφόρηση ότι γίνεται, ετοιμάζεται τέλος πάντων, είναι ένα πρόγραμμα που να βοηθήσει την διαχείριση του προσωπικού, που βρίσκεται, που εργάζεται, ούτως ώστε να βοηθήσει για την χνηλάτιση σε περίπτωση κάποιου περιστατικού. Κάποιου περιστατικού, που ελπίζουμε να μην υπάρξει ποτέ. Να είστε καλά, κύριε Αχνιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της ΣΥΤΑ, τον Λευτέρη Χρήστου. Προτού πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστου, να σας πούμε ότι το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει απόψε στις 8:30. Έτσι θα μάθουμε.